θα έλεγα ότι ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι, γιατί εκτός από το ενδιαφέρον που έχει σαν παιχνίδι, δηλαδή δύο πολύ δυνατές και ιστορικές ομάδες, οι οποίες στο παρελθόν έχουν αγωνιστεί πάρα πολλές φορές και σίγουρα θα αγωνιστούν και στο μέλλον, θα μας απασχολήσουν αυτά τα παιχνίδια. Δύο ομάδες οι οποίες εκπροσωπούν νομούς, ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία και ένα παραπάνω όταν αυτό το παιχνίδι συνδυάζεται και με βαθμολογικό ενδιαφέρον, μέσα και γνωρίζετε ότι είχαμε την ίδια βαθμολογία, άρα οποιοδήποτε ας πούμε κέρδιζε, δεν θα πω πλεονέκτημα, θα πω ότι θα ήταν μια νίκη σημαντική και πραγματικά, γιατί όλες οι νίκες για μένα, να ξέρετε σαν προπονητής και το λέω συνέχεια στα παιδιά, όλες οι νίκες είναι σημαντικές, γιατί όλες οι νίκες παίρνεις 3 βαθμούς. Και ξέρετε πως αυτή τη στιγμή θα μέτραγε για την ομάδα μου αν είχαμε επιπλέον 3 βαθμούς, που θα ερχόταν από κάποιο άλλο παιχνίδι. Αλλά είναι σημαντικό αυτό το παιχνίδι, γιατί εμείς πήραμε τους 3 βαθμούς και δεν πήρε ο αντίπαλος. Άρα γι' αυτό ήταν ένα ντέρμπι, το οποίο είχε όμως και τα στοιχεία. Δηλαδή είχε πάθος, είχε δύναμη, είχε διάθεση για τις δύο ομάδες και κρίθηκε όπως αυτά τα παιχνίδια, κρίθηκε στον γκολ. Θεωρώ ότι μπήκαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι. Ήταν ένας μονόλογος για την ομάδα μου. Τακτικά πατούσαμε πάρα πολύ καλά, ό,τι έχει να κάνει σύστημα απέναντι σε σύστημα. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε έτσι δυνατές πλευρές, να κάνουμε συνεργασίες, να βάλουμε την μπάλα στην περιοχή και το κάναμε. Και δεν έχει σχέση με το αν ο αντίπαλος έπαιζε με 11 ή με 10, γιατί αυτό γινόταν και όσο ο αντίπαλος ήταν με 11. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε στη φάση του πέναλτι να προηγηθούμε, που θεωρώ ότι ίσως το παιχνίδι να ήταν και διαφορετικό ό,τι έχει να κάνει με το σκορ. Παρ' όλα αυτά όμως κάναμε πολλές φάσεις, βγάλαμε πολλές ενέργειες. Αυτό που είπα στα παιδιά είναι ότι δεν πρέπει όχι μόνο να απογοητευτούν, απέναντίας πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο στον αγωνιστικό χώρο, γιατί με αυτή την εικόνα θα είναι κρίμα να μην κερδιθεί το μάτς. Και πραγματικά μπήκαμε με καλή διάθεση πάνω στο πλάνο μας, πετύχαμε τον γκολ και ξέρετε ότι όταν το γκολ για μας είναι λίγο δύσκολο και ο αντίπαλος μετά είναι σίγουρο ότι θα πιέσει και πίεσε, προσπαθείς λίγο να το προστατέψεις και να αξιοποιήσεις οτιδήποτε έχει να κάνει με χώρους στο κομμάτι της μετάβασης, κάτι το οποίο κάναμε, είχαμε προϋποθέσεις, δεν είχαμε φάσεις. Θεωρώ ότι είναι μια πέρα για πέρα και δίκαια νίκη, αλλά ήταν μια νίκη με ένα φτωχό για βάση απόδοσης για την ομάδα μας σκορ. Θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια μου στα παιδιά, γιατί πραγματικά σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή όλοι τους. Να ευχαριστήσω τον κόσμο ο οποίος αυτός που ήταν λόγω COVID ήταν κόσμος ο οποίος πραγματικά μας βοήθησε και παρακίνησε. Ο κόσμος ο οποίος τότε στη τηλεόραση, μιας και ήταν τηλεοπτικό, να είδε ένα καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Και στο Πανσεραϊκό καλή συνέχεια και εύχομαι οτιδήποτε έχει να κάνει με την αναδιάρθρωση να βγουν περισσότερες ομάδες από αυτό που λέει η προκήρυξη, γιατί ομάδες όπως είναι η Βέρεια, ομάδες όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι ο Πανσεραϊκός, μόνο τιμή θα είναι για οποιοδήποτε πρωτάθλημα στην πιο πάνω κατηγορία. Coach, τώρα που λέμε οικογενειακά, έχω την εντύπωση ότι... Οτιδήποτε έχει να κάνει με την κάμερα οικογενειακό δεν υπάρχει. Τώρα οικογενειακό είναι μέσα στα φοιτητήρια. Καρυτολογώντας το ίδιο. Λοιπόν, σήμερα κερδίσα μια ομάδα που έπαιζε 70 λεπτά με 10 παίκτες και στα τελευταία λεπτά φωνάζαμε έλειξε. Γιατί έκανε, όχι ευκαιρία, αλλά εν πάση περιπτώσει βγήκε μπροστά και μας πίεσε. Έτσι. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο νομίζετε ότι είναι, πώς να το πω, ας πούμε, ανταποκρίνεται σε αυτό που θα έπρεπε να υπάρχει στην δυναμικό των δύο ομάδων, που μία έπαιζε 70 λεπτά με 10 παίκτες. Προηγηθήκαμε. Δεν θα έπρεπε δηλαδή, ας πούμε, να έχουμε μια πιο άνετη νίκη. Γιατί έχουμε και 4 παιχνίδια μπροστά μας, τα οποία αν και αυτά τα πάμε στο όριο, μήπως έχουμε τίποτα εγκεφαλικά. Ναι, αν με προσέξατε, το είπα πριν. Δηλαδή, στο σημερινό παιχνίδι είχαμε 9 τελειώματα.
9 ευκαιρίες. Αυτό μόνο από τη φύση του δεν μπορείς να πεις ότι η ομάδα μας υστέρησε αγωνιστικά. Ο αντίπαλος έκανε ένα, μου φαίνεται, τελείωμα, μια κεφαλιά σε μια στατική φάση που πήγε πολύ out και ένα σούτ έξω από την περιοχή στο 85. Όταν όμως βλέπεις ότι κάτι επαναλαμβάνεται και έχεις το σκορ, γιατί το ίδιο έγινε και με τον Αλμοπό, ξέρετε, και το ίδιο έγινε και σε άλλα παιχνίδια, δεν κερδίσαμε. Άρα όταν βλέπεις κάτι που επαναλαμβάνεται και έχεις το σκορ και ο αντίπαλος σε πιέζει, χωρίς να υπάρχει εντολή, γιατί αν είδατε δεν αλλάξαμε κανένα σχηματισμό, προσπαθούσαμε απλά να προστατέψουμε ό,τι έχει να κάνει την άμυνά μας, να είμαστε οργανωμένοι και να βγούμε στο κομμάτι της μετάβασης που βγήκαμε, είχαμε προϋποθέσεις, απλά δεν κάναμε τη φάση. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από αυτό. Τώρα, το ότι θα μπορούσε να γίνει ζημιά, βεβαίως θα μπορούσε να γίνει. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αλλά πιστεύω ότι κάναμε αυτό που τέριαζε για το σημερινό παιχνίδι. Αν τώρα με ρωτάτε, αν είναι η φιλοσοφία μου να παίζει ο αντίπολος με 10 παίχτες και να αρκούμε στο 1-0 ή στο 0-0, όχι, δεν είναι η φιλοσοφία μου. Όπως θεωρώ ότι δεν είναι η φιλοσοφία ούτε των παιδιών, αλλά ούτε της ομάδος. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό έπρεπε να κάνουμε. Κάποια λάθη εκτός των παιχτών, τύπου πεταβράκι, τύπου αποστολή που δεν γίνει σε τεφάλι. Ναι. Είναι μέσα στην ένταση ή είναι μέσα αυτό, είναι καθαρά μέσα στην ένταση. Θέλαμε πάρα πολύ σήμερα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ο Σταύρος Πεταβράκης έκανε μια κίνηση η οποία είχε καλύτερες επιλογές να κάνει. Και την έκανε ποιος, ο καλύτερος παίκτης του σημερινού παιχνιδιού. Γιατί θεωρώ ότι ο Σταύρος ήταν ο καλύτερος παίκτης, από τους καλύτερους παίκτες του σημερινού παιχνιδιού. Καταλαβαίνετε ότι καμιά φορά ο εγκέφαλος δίνει δεύτερες, ας πούμε, επιλογές και εκεί κάπου μπερδευόμαστε. Είχαμε αυτή την ατυχία, γιατί χάνουμε για το επόμενο παιχνίδι έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, αλλά και μέσα στο αγωνιστικό χώρο που είχαμε επιλογές καλές και δεν γίνανε. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Αλλιώς θα μιλούσαμε για PlayStation, θα μιλούσαμε για ηλεκτρονικά παιχνίδια και όχι για πραγματικό ποδόσφαιρο. Τέλος, φτάνουμε στο τέλος και δεν έχουμε λύσει ακόμα το πρόβλημα του βόλου. Του εύκολου βόλου. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εμένα θα με απασχολούσε πάρα πολύ όταν, αν δεν δημιουργούσαμε ευκαιρίες. Η ομάδα όμως και θα μας δοθεί ευκαιρία με το καλό όταν θα τελειώσει προσπάθειες, γιατί κρατάω εγώ στατιστικά, να δείτε και το μέσο όρο ευκαιριών που κάνει η ομάδα και το μέσο όρο ευκαιριών που δέχεται. Είναι το 8ο παιχνίδι καταρχάς που δεν δεχόμαστε γκολ. Το 8ο. Στο κομμάτι της επίθεσης, ό,τι έχει να κάνει με την κυκλοφορία και με τις προϋποθέσεις και να βάζουμε την μπάλα μέσα, θεωρώ ότι το κάνουμε άλλοτε καλά, άλλοτε καλύτερα. Το θέμα γκολ, ξέρετε ότι είναι θέμα όχι μόνο ικανότητας, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά είναι και θέμα ρέντας, ψυχολογίας, αλλά και αντιπάλου. Όλοι ξέρετε με εμάς, θεωρώ ότι οι αντίπαλοι δεν παίζουν το ίδιο με τον Πασεραϊκό και με την Καβάλα από ότι με τη Βέρη. Ό,τι έχει να κάνει με το πλάνο του στο αγωνιστικό, άρα καταλαβαίνετε ότι βρίσκουμε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ώστε να διασπάσουμε άμυνες, να δημιουργήσουμε παραπάνω προβλήματα από αυτά που μπορούμε. Και είναι κάτι το οποίο σίγουρα μας προβληματίζει, το γνωρίζουν τα παιδιά, το γνωρίζετε κι εσείς, τελείως δεν μπορούμε να τα κρύψουμε αυτά τα πράγματα, αλλά θέλω να πιστεύω στα 4 παιχνίδια τα οποία μείναν, πραγματικά και στο κομμάτι της επίθεσης να έχουμε πολύ καλύτερους αριθμούς και αποτελέσματα. Τα πέναλτι τα χτυπάνε ο Πασάς, ο Λουκίνας και ο Πόζογλου και άλλα παιδιά. Κατά κύριο λόγο από το καλοκαίρι τα χτυπάει ο Λουκίνας και ο Πασάς. Ο Πασάς έχει βαρέσει δύο πέναλτι, εύστοχα ο Πασάς. Απλά είδα ένα παίχτη ο οποίος κέρδισε το πέναλτι, πήρε την μπάλα, το πίστευε. Ήθελα κι εγώ να το βαρέσει. Ξέρετε, τα πέναλτι μπαίνουν και χάνονται. Δεν κολλάω εγώ σε αυτό. Δεν κολλάω στο χαμένο πέναλτι. Εγώ στους παίχτες κολλάω σε άλλα πράγματα. Και όχι το αν έχασε ευκαιρίες ή αν έχασε ένα πέναλτι. Κολλάω σε πιο σύνθετες καταστάσεις. Γιατί έτσι πρέπει να το δω εγώ. Εντάξει, ήταν ένα χαμένο πέναλτι, αλλά είναι παίχτης ο οποίος εκτελεί.
κολλάβει στην περίπτωση του Αποστολόπουλου που για δεύτερη φορά δεν έχουν ξέρει την μπάλα δεξιά. Εντάξει, ο Αποστολόπουλος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, είναι ένα παιδί το οποίο από τις προπονήσεις. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θεωρώ ότι ένα καλό κόψιμο είναι μια καλύτερη προϋπόθεση για να κάνουμε γκολ. Ήταν ένα ντέρμπι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι, το περιμέναν και δύο ομάδες πώς και πώς. Εμάς μένει πίκρα για το αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο μέσα στο κήπεδο σήμερα. Μας επηρέασε αρνητικά η αποβολή. Αυτό που εμείς σαν ομάδα θέλουμε και επιδιώκουμε είναι να είναι πρωταγωνιστές σε κάθε αγώνα οι ποδοσφαιριστές. Οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες, οι δύο ομάδες αυτές έχουν ικανότητα τους ποδοσφαιριστές και δεν πρέπει τον κόπο τους να τον καρπώνονται άλλοι. Αυτό. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για το παιχνίδι, είναι τακτικό. Θεωρώ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ότι η διαιτησία επηρέασε την προχώρηση. Χωρίς να υποτιμάω την αξία της Βέρειας, των παιχτών, των πολιτών που έχουν τη συμμετοχή του στην εκδήλωση. Αν μένουμε με 10 παίχτες στην 22, φυσικά δεν υποτιμάω την νίκη. Θεωρώ ότι αξίζαμε κάτι καλύτερο. Θα πω με τι ευκαιρίες. Με τι ευκαιρίες, ναι. Η Βέρεια δηλαδή έχει ευκαιρίες για να πετύχει το πέναλτι. Παίζουμε με 10 παίχτες από 22. Δεν έχει σχέση, με 10 παίχτες παίζετε. Τα κόστα θα βγείτε και να κοιτάξτε, εσείς προφανώς θέλετε να κάνετε, να πείτε αυτά που θέλετε εσείς. Όχι, δεν θέλω να πω αυτά που θέλω. Εδώ είναι φάση όλα. Μάλλον δεν βλέπατε κάτι. Κάτι άλλο, ρωτήστε. Δεν βλέπατε κάτι. Συμφωνείτε με την εκδήλωση. Βλέπω πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Μην μιλάτε σαν φιλαθλός, μιλήστε σαν δημοσιογράφος. Όχι, σαν δημοσιογράφος. Σαν προπονητής μιλάτε. Σαν προπονητής μιλάτε εσείς. Σας παρακαλώ. Κύριε προπονητή, κύριε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έγινε πάντα να μιλάνε όπως μιλάνε. Να ρωτήσω κάτι εδώ. Κρίνατε ότι υπήρξε κάποιος λόγος ιδιαίτερος για να υπάρξει αυτή η αυστηροποίηση των μέτρων, γιατί τουλάχιστον εμείς που ήρθαμε στις ΣΕΡΕΣ, στο πρώτο γύρο, υπήρχε πολύ μεγάλος αριθμός, σε παρακαλώ. Εγώ τώρα, σε παρακαλώ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση. Εγώ είμαι εκτός αυτού, εγώ είμαι διαντός του αγωνιστικού χώρου και δεν μπορώ, δεν το ξέρω καν αυτό που λέτε και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Έχετε δίκιο. Αυτό ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή είναι τέσσερις αγωνιστικές. Πιστεύετε ότι αυτό το αποτέλεσμα του σημερινό κρίνει σε κάποιο βαθμό την έκβαση των δύο προνομίου χωθέσεων? Αυτά σίγουρα προβάδισμα η Βέρεια εναντί εμάς και η Καβάλα που θα παιχνίδι λιγότερο. Είδα όμως κάνατε βαθμούς σε όλες τις έδρες. Υπάρχουν ομάδες που τις θεωρούμε είναι χαμηλά στην βαθμολογία και όμως αυτές οι ομάδες και εμείς δυσκολευθήκαμε να κερδίσουμε και η Βέρεια έχασε βαθμούς. Οπότε εμείς κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι, να δούμε να κερδίσουμε πρώτα εμείς και μετά θα δούμε τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων.